Οι Σέρες είναι πόλη κτισμένη στη θέση της αρχαίας Σύρας ή Σύριδος. Το 496 π.Χ. ο Δαρίος ανάγκασε τους κατοίκους της Σύρας, τους Συριοπαίωνες, να εκπατριστούν στην Ασία και τη χώρα κατέλαβαν οι γείτονες Οδόμαντοι, οι οποίοι και την ονόμασαν Οδομαντικοί. Από τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα, η πόλη αναφέρεται ως ισχυρό οχυρό της Μακεδονίας. Εξαιτίας της θέσης της, υπέφερε πολύ κατά το Μεσαίωνα από τις επιδρομές των Νούνων, των Βουλγάρων και των Καταλάνων. Μπεζεστένη, η παλιά αγορά υφασμάτων, 17ος αιώνας, είναι σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο των Σερών. Αυτό είναι το Μουσείο των Σαρακατσανέων. Η αίθουσα του Μουσείου Βλάχων Γεωργάκης Ολύμπιος. Μια φωτογραφία των Μακεδονομάχων. Η Νοχώη σε σχήμα γυναικείου κεφαλιού, 5ος αιώνας π.Χ. Μετά από τις αλλεπάλληλες καταστροφές, οι Βυζαντινοί την ανοικοδόμησαν, καθιστώντας την μία από τις ωραιότερες πόλεις της αυτοκρατορίας. Το 1368 κατέλαβαν τις Σέρες οι Τούρκοι και το 1912 οι Βούλγαροι, οι οποίοι φεύγοντας τον Ιούνιο του 1913 πυρπόλησαν τα πάντα. Απόστολος Ανδρέας, ψηφιδωτό από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων, 13ος αιώνας. Τοιχογραφία του 17ου αιώνα από τη Μονή του Τιμίου Προδρόμου. Το χωριό Αγία Ελένη είναι γνωστό για τα αναστενάρια του, που τελούνται με βαχικό μεγαλείο την 21η Μαΐου, η γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Τα αναστενάρια παρουσιάζουν ενδιαφέρον τόσο από λαογραφική όσο και από θρησκεολογική άποψη, γιατί διέσωσαν μέχρι σήμερα αυτούσια και ζωντανά στοιχεία της λατρείας του Διόνυσου. Τα αναστενάρια περικλείουν πολύ ενδιαφέρουσες ιεροπραξίες και μυσταγωγίες, με αποκορύφωμα την πυροβασία όσων έχουν περιέλθει σε έκσταση και την ακαΐα των ποδιών τους. Η Αμφίπολη ήταν η πιο αξιόλογη πόλη της Ιδονικής χώρας και βρισκόταν στην ίδια θέση με το σημερινό χωριό Αμφίπολη. Αρχικά το όνομά της ήταν Εννέα Οδή, από τους 9 δρόμους που έφταναν σε αυτή. Το 364 π.Χ. κατακτήθηκε από τους Μακεδόνες. Ήταν το ορμητήριο του Μεγάλου Αλεξάνδρου για την κατάκτηση του τότε γνωστού κόσμου. Εδώ πέθαναν όλα τα μέλη του βασιλικού οίκου. Το λιοντάρι της Αμφίπολης είναι ένα από τα σημαντικά μνημεία της Μακεδονίας. Αναστηλώθηκε πάνω σε ένα νέο βάθρο και βρίσκεται δίπλα στη δυτική όχθη του Στριμώνα. Κατά μία εκδοχή αναγέρθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. ως συμβολικό μνημείο για τη μεγάλη δύναμη της πόλης. Από την Αμφίπολη περνούσε η Εγνατία Οδός. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο η πόλη μνημονεύεται άλλοτε ως Αμφίβολη και άλλοτε ως Ποπολία. Σιδηρόκαστρο. Το όνομά της η πόλη το οφείλει στο ισχυρό κάστρο, λέγεται ότι ιδρύθηκε επί Βουλγαροκτώνου, που τα ερείπια του σώζονται πάνω στον πελώριο βράχο στη μέση της πόλης. Το σιδηρόκαστρο είναι κτισμένο στις όχθες του Κρουσοβίτικου, παραπόταμου του Στριμώνα, το υδροθεραπευτήριο των Ιαματικών πηγών. Καλλιέργειες λουλουδιών στα θερμοκήπια, στα οποία γίνεται εκμετάλλευση της γεωθερμίας της περιοχής. Το μνημείο Μαυσολείο στο οχυρό Ρούπελ. Η τεχνητή λίμνη Κερκίνη έχει μετατραπεί σε ένα σημαντικό υγροβιότοπο. Νιγρίτα, η κεντρική πλατεία. Εκτός από τα γνωστά πόσιμα νερά της, η Νιγρίτα έχει και δύο θερμές ιαματικές πηγές για λουτροθεραπεία. Αναπαράσταση της ιστορίας της Γερακίνας, όπως έμεινε στην παράδοση από το γνωστό τραγούδι. Η Δράμα, πόλη της Ανατολικής Μακεδονίας. Κατά την αρχαιότητα υπήρξε λαμπρή πόλη της χώρας Ιδονίδος, της πατρίδας των Θρακών Ιδονών, που πήραν το όνομά τους από τον ομώνυμο αδελφό του Μύγδωνος. Η Ιδονής συμπεριλάμβανε πολλές μεγάλες πόλεις. Την Αμφίπολη, τους Φιλίππους, τη Γαλυψό, τη Μύρκινο κλπ. Η Δράμα εμφανίζεται στην ιστορία με το όνομα αυτό κατά τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα. Οι ανασκαφές όμως αποκάλυψαν σημαντικά ίχνη της αρχαίας ζωής όταν είχε πιθανόν το όνομα Δίρανα.
Τα μνημεία που σώζονται είναι κυρίως ρωμαϊκά και βυζαντινά. Η πόλη δέχτηκε πολύ νωρίς τον χριστιανισμό. Τον 14ο αιώνα αναφέρεται ως έδρα Μητροπολίτη. Η Καβάλα, πόλη της Ανατολικής Μακεδονίας. Είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, κτισμένη στη θέση της αρχαίας Νεαπόλεως στις πλαγιές του Συμβόλου, το Δημαρχείο της πόλης. Το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο διασχίζει ακόμα την πόλη. Στο λιμάνι λειτουργεί πορθμίο που συνδέει την Καβάλα με τη Θάσο. Το Μουσείο της Καβάλας έχει ενδιαφέροντα εκθέματα. Οι Φίλιππι ιδρύθηκαν τον 4ο αιώνα π.Χ. από τον βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο τον Δεύτερο. Από εκεί πέρασε η περίφημη Εγνατία Οδός που συνέδεε το Δυράχιο με το Βυζάντιο. Στην κοιλάδα των Φιλίππων έγινε η μάχη του 42 π.Χ. μεταξύ της Τριανδρίας του Αντώνιου και της συμμαχίας των Βρούτου και Κάσιου, οι οποίοι ιτήθηκαν. Ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε 3 φορές την πόλη και βάφτισε στο ριάκι που κυλά ανάμεσα στα Ερείπια, τον Μικρό Ιορδάνη όπως τον αποκάλεσαν αργότερα, την πρώτη χριστιανή της Ευρώπης, την Πορφυροπόλιδα Λιδία. Σώζεται Ναίσκος Θολοειδής, που καθώς λέγεται κτίστηκε στη θέση της φυλακής του Αποστόλου, τον οποίο οι Ρωμαίοι άρχοντες μαστίγωσαν και φυλάκισαν, μαζί με τον Συναπόστολο Σύλλα το 53 μετά Χριστόν. Είναι γνωστή η προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Το υπαίθριο βαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας βρίσκεται έξω από τους Φιλίππους στον Ζυγάκτη ποταμό. Δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των ενηλίκων που επιστρέφουν από τις πρώην κομμουνιστικές χώρες και θέλουν να βαπτιστούν. Η Θάσος είναι μία από τις τουριστικές περιοχές της Ελλάδας. Μια από τις όμορφες παραλίες της Θάσου. Άγκληση πετρελαίου στη θαλάσσια περιοχή του Πρίνου. Η Θάσος άρχισε να ακμάζει από τα πρώτα ιστορικά χρόνια. Έφτασε μάλιστα να κτίσει και αποικίες στη Νεάπολη, στο Παγκαίο, στη Δυτική Θράκη και αλλού. Το Μουσείο του ποταμού Νέστου στη Χρυσούπολη, κέντρο προστασίας της Πανίδας και της Χλωρίδας. Το μικρό λιμάνι της Κεραμωτής, επίνιου της Χρυσούπολης.